Καλημέρα σε όλους. Σας καλωσορίζω στο φόρουμ για τα οικονομικά και τις πολιτικές υγείας που έχει ως ευρύτερο θέμα τη φαρμακευτική πολιτική και τη φαρμακευτική περιθάλψη στην Ελλάδα σε συνθήκες της πανδημίας. Ένα θέμα που απασχολεί την παγκόσμια συζήτηση, όχι μόνο τη συζήτηση που διεξάγεται στη χώρα μας. Όμως εδώ έχουμε κάποιες ιδιαιτερότητες. Το σύστημά μας έρχεται λαβωμένο από μια μακρά οικονομική κρίση και καλεί να ορθοποδήσει, να βρει το βηματισμό του σε μια εξίσου πάρα πολύ έντονη και πρωτοφανή, θα έλεγα, κρίση δημόσιας υγείας. Έχουμε την εμπειρία της διαχείρισης του πρώτου κύματος που κατά γενική ομολογία είναι επιτυχημένη. Όμως τώρα βρισκόμαστε αντιμέτωποι με το δεύτερο κύμα, οι προκλήσεις είναι μεγάλες και η ανταλλαγή απόψεων και σκέψεων πάνω σε αυτά τα θέματα μπορεί να ωφελήσει και την κεντρική διοίκηση στο δύσκολο έργο που έχει να λάβει οι αποφάσεις. Έχω την τιμή να προεδρεύω σε μια συνεδρία που έχει αναπτυξιακή διάσταση για ένα θετικό πρόσημο, εκ προημίου λόγω και του θέματος. Και ειδικότερα θα συζητήσουμε για το σχέδιο Πισαρίδη, το περίφημο σχέδιο Πισαρίδη, και θα προσπαθήσουμε να δώσουμε απάντηση, οι εκλεκτοί ομιλητές μας θα δώσουν απάντηση για το αν μπορεί να αποτελέσει δυνητικά, δηλαδή το μοχλό για την υγειονομική ανάπτυξη στη χώρα. Ένα σχέδιο φιλόδοξο, χωρίς εκτεταμένες αναφορές στον τομέα της υγείας, είναι αλήθεια, το οποίο όμως θέτει πολύ εύστοχα κρίσιμους στρατηγικούς άξονες που μπορούν να οδηγήσουν τον υγειονομικό τομέα, τον κλάδο της υγείας ευρύτερα και όχι μόνο του φαρμάκου, στην έξοδο από την κρίση και στην πορεία της ανάπτυξης. Έχω επίσης την τιμή και τη χαρά να φιλοξενούμε σε αυτό το πάνελ εκλεκτούς ομιλητές και πρώτο ομιλητή τον καθήλυν αρμόδιο υπουργό, τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, που υπό φυσιολογικές συνθήκες θα είχε εντελώς διαφορετική ατζέντα αυτή την περίοδο. Δεν θα είχε να ανησυχεί για το πώς θα κρατηθούν ζωντανές, κύριε Υπουργέ, οι επιχειρήσεις, αλλά για το πώς θα εκτοξευθούν και πώς θα αυξηθεί και το ισοζύγιο και η εξωστρέφεια, που είναι και θεμελιώδη στόχη του σχεδίου Πισαρίδη. Να μην καθυστερούμε, να δώσουμε το λόγο στον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, να μας πει τις σκέψεις του, τις ανησυχίες του και τα σχέδια που έχει στο Υπουργείο του για την αναπτυξιακή πορεία του κλάδου της υγείας. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας και για το λόγο. Καταρχάς, να ευχαριστήσω πάρα πολύ την πρόσκληση. Να πω ότι είμαι λίγο σε ντεζαβού σήμερα. Είναι σαν να είμαι μερικά χρόνια πίσω και να δούμε σε ένα συνέδριο με εξαιρετικά καλούς φίλους. Με την οργανότητα τη φίλη μου την Ελίνα, που πάντα ήταν πρωταγωνίστρια σε αυτά, με τον κύριο Κυριόπουλο, βεβαίως με εσένα, με εσάς κύριε Σουβιώτη, με ανθρώπους δηλαδή που δούλεψα αρκετά κατά το διάμεσο της δικής μου θητείας, ενιάυσης θητείας στο Υπουργείο Υγείας, και κάναμε και αρκετά πράγματα για τα οποία οφείλω να σου πω ότι είμαι υπερήφανος, υπό δύσκολες συνθήκες, μια διαφορετική περίοδο, με άλλα προβλήματα. Τώρα έρχομαι λίγο στον παρόντα χρόνο. Προφανώς και δεν θα θέλαμε να κάνουμε τη συζήτηση με τον τρόπο που την κάνουμε. Συμφωνώ, κύριε Σουβιώτη, και εγώ ως Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων της Ελλάδος δεν θα ήθελα ποτέ να είχα συναντηθεί με τον COVID-19. Όμως η ζωή δεν έχει πάντα όπως τη θέλουμε. Η ζωή πολλές φορές έχει αναποδιές. Και ένα από τα χαρακτηριστικά μιας σωστής ηγεσίας είναι να μπορεί να ανταποκρίνεται σε αυτές τις αναποδιές κατά τον βέλτιστο δυνατό τρόπο. Δεν μπορούμε να προσδοκούμε σε θαύματα, αλλά μπορούμε να προσδοκούμε σε μια αποτελεσματική διαχείριση, σε ένα όραμα εξόδου από τις δυσκολίες και σε ένα καλύτερο μέλλον που είναι το ζητούμενο για τον ελληνικό λαό. Τώρα, δεν μπαίνω στο τι έγινε μέχρι τώρα. Προφανώς όλοι γνωρίζουμε ότι η πανδημία έχει προκαλέσει σοβαρά οικονομικά προβλήματα σε όλη την Ευρώπη, για την ακρίβεια σε όλο τον πλανήτη. Έχει καταστρέψει μια χρονιά που για την Ελλάδα ξεκίναγε με τους καλύτερους ιονούς και κατά το μήνα Ιανουάριο και Φεβρουάριο επιτυχάνονταν όλοι οι στόχοι που αρχικά είχαν θέσει του υπολογισμού. Μάλιστα, λίγο που ξεκινήσει η κρίση της πανδημίας, το ΚΕΠΕ με είχε ενημερώσει ότι πρόκειται να βγάλει πρόβλεψη ετήσιας αύξησης του ΑΕΠ άνω του 3%, όταν στον υπολογισμό τότε είχαμε γράψει 2,7. Όλα λοιπόν πήγαιναν καλά. Την ώρα που όλα πήγαιναν καλά, ξεκίνησαν τα κρούσματα. Στην αρχή, ομολογώ, δεν είχαμε καταλάβει το μέγεθος της ζημίας. Σύντομα όμως, μέσα στο Μάρτιο, είχε γίνει πια αντιληπτό ότι αυτή η χρονιά και ίσως και η επόμενη δεν θύμιζε σε τίποτα όσο είχαμε ζήσει μέχρι τώρα. Και θα έπρεπε να βρούμε τελείως έκτακτα μέτρα και έκτακτα εργαλεία. Σε αυτή τη χρονιά, με αυτές τις συνθήκες και με αυτές τις δυσκολίες, έγινε και η Ευρώπη περισσότερο σοφή. Και κυρίως το κομμάτι το υγειονομικό, θα έλεγα ότι άλλαξε τελείως. Θα χρησιμοποιήσω μια αγγλική λέξη που είναι λίγο της μόδας σήμερα. Ονομάζεται η λέξη αυτή perception, η κοινή αντίληψη δηλαδή,
άλλαξε η κοινή αντίληψη των ευρωπαϊκών κρατών για το τι ακριβώς πρέπει να κάνει η Ευρώπη στο σύνολό της όσον αφορά την παραγωγή φαρμάκων και όσον αφορά τις υγειονομικές θεραπείες. Δηλαδή αισθάνθηκε ξαφνικά η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη της παντελώς γυμνά. Είτε αφορούσε μάσκες, όπου όλα έρχονταν από την Κίνα και ξαφνικά λόγω της μεγάλης παγκόσμιας ζήτησης απαραίτητη έλλειψη. Είτε αφορούσε αντισηπτικά το ίδιο, είτε αφορούσε γάντια, ένα πρόβλημα που ακόμα δεν έχει λυθεί στην Ευρώπη. Είτε αφορούσε προβλήματα στα φάρμακα, όπου ναι μεν κάποιες χώρες μεταξύ αυτών και εμείς παράγουμε φάρμακα, αλλά οι πρώτες ύλες είναι κατά 90% εκτός Ευρώπης, από την Ινδία, από την Κίνα. Σε όλα αυτά δημιουργήθηκε ξαφνικά η αίσθηση στην Ευρώπη ότι είμαστε παντελώς εξαρτημένοι. Και ότι στις συνθήκες αυτής της παγκόσμιας κρίσης η Ευρώπη φάνηκε απροετοίμαστη, γυμνή για να αντιμετωπίσει όλες αυτές τις δυσκολίες. Και αυτό κινητροδότησε την Ευρώπη σε μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Μια συζήτηση για την γενική αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας, αλλά και μια ειδικότερη συζήτηση για τον κλάδο της υγείας. Σε αυτή τη συζήτηση η Ελλάδα μπήκε από την αρχή δυνατά. Κυρίως διότι στη χώρα μας έχουμε μια ανεπτυγμένη εγχώρια φαρμακοβιομηχανία, την οποία για μεγάλο διάστημα, κυρίως τα πρώτα μνημονιακά χρόνια, είχαμε αρχίσει να τη βλέπουμε ως βάρος στο σύστημα υγείας, στις δαπάνες υγείας, στα ασφαλιστικά μας ταμεία. Προϊόντος του χρόνου, ας μας συμβιώνουμε με αυτήν και με τα διάφορα οικονομικά μέτρα που πήραμε στο φάρμακο, clawback, θεραπευτικά πρωτόκολλα, rebates, μπορούμε να ελέγξουμε το βάρος στα δημόσια ασφαλιστικά συστήματα και να δούμε περισσότερο την αναπτυξιακή της διάσταση, τις εξαγωγές, τις θέσεις εργασίας και τις νέες επενδύσεις. Κατά το διάστημα της περίοδου ΣΥΡΙΖΑ, δυστυχώς επειδή ακριβώς οι μεταρρυθμίσεις σταμάτησαν και ένα είδος μεγάλου λαϊκισμού, όπως και σε όλα επικράτησε και στον χώρο του φαρμάκου, το περίφημο clawback, ένας νόμος που είχε πρωτοεισάγει ο Ανδρέας Λοβέρδος και είχα ανανεώσει εγώ με κάποιες παραμετρικές αλλαγές και τον οποίο δίθεν θα καταργούσε ο ΣΥΡΙΖΑ, εκτοξεύθηκε σε δυσθεώρητα ύψη. Επί ΣΥΡΙΖΑ μπήκε στο clawback και νοσοκομιακή δαπάνη, που επί των ενημερών μας δεν ίσχυε, και σε συνολικό άθροισμα έξω νοσοκομιακής και νοσοκομιακής δαπάνης, το ετήσιο clawback ξεπέρασε για πρώτη φορά το 1 δισεκατομμύριο. Ένα ποσό πέραν πάση φαντασίας, κάνω μια παρένθεση, κατά το διάστημα που ήμουν στην αντιπολίτευση, ομολογώ ότι έβλεπα με μεγάλη περίσκεψη να ξεφεύγει το clawback σε αυτούς τους αριθμούς και η αντίδραση των εταιριών να είναι εξαιρετικά χλιαρή έως και μηδενική. Οφείλω να ομολογήσω ότι εκεί αισθάνθηκα και λίγο ότι με είχαν πιάσει κορόιδο κατά το διάστημα της δικής μου θητείας στο Υπουργείο Υγείας, όταν με τα διάφορα μέτρα που λαμβάναμε προσπαθούσαμε το ετήσιο clawback να μην ξεπερνάει τα 240 εκατομμύρια, όριο που είχαμε πιστεί ότι θα αποτελούσε σημείο σοβαρής κρίσης στην παροχή αξιοπρεπούς φαρμακευτικής περίθαλψης στην Ελλάδα. Πάση περιπτώσει, ερχόμαστε εμείς στην εξουσία και πριν την πανδημία, το τονίζω, θέλουμε να βρούμε έναν τρόπο να ανακουφίσουμε το clawback με έναν τρόπο όμως δημιουργικό, με έναν τρόπο αναπτυξιακό. Έτσι λοιπόν, σε συνέχεια μια ιδέα που είχε ήδη ξεκινήσει επί ΣΥΡΙΖΑ από μια επιτροπή που είχε συστήσει στο Υπουργείο Ανάπτυξης ο προκάτοχός μου, ο κ. Δραγασάκης, αλλά όπως όλες εκείνες οι καλές ιδέες εκείνη την εποχή έμεναν ως ιδέες, δεν προχωρούσαν. Εμείς τρέξαμε, σχεδόν το δεύτερο μήνα της θητείας μου ανακοινώσαμε την θέσπιση του επενδυτικού clawback, το ανακοίνωσε ο ίδιος ο κ. Πρωθυπουργός από την πρώτη ομιλία στη ΔΕΘ. Στη συνέχεια, αφού έγινε η εξαγγελία, ψηφίστηκε ο νόμος και εξεδόθηκε και η πρώτη κοινή μας υπουργική απόφαση μεταξύ των Υπουργείων Υγείας και Ανάπτυξης για τα 50 πρώτα εκατομμύρια που δόθηκαν στις εταιρείες το έτος 2019 για να κάνουν τι? Για να κάνουν νέες επενδύσεις, να παράξουν νέες θέσεις εργασίας και να προσθέσουν προστέμενη αξία στο καθάρισμα των εθνικών μας προϊόντων. Μπαίναμε στο 2020 με την πεποίθηση ότι θα διπλασιάσουμε το ποσό αυτό, δηλαδή τα 50 εκατομμύρια στα 100 εκατομμύρια, και βεβαίως παράλληλα με τα μέτρα που θα λαμβάναμε στο σκέλος της φαρμακευτικής δαπάνης, θα μπορούσαμε να ελέγξουμε σε ένα κάποιο βαθμό το clawback και να βοηθήσουμε και τις εταιρείες να επιβιώσουν, αλλά και την εθνική οικονομία να αναπτυχθεί. Ήρθε όμως πανδημία, και επειδή οι αρχαίοι Έλληνες έλεγαν ουδέν κακών αμοιγές καλού, μέσα σε όλη αυτή τη συμφορά υπήρξε και ένα καλό. Το καλό ήταν το Ταμείο Ανάκαμψης, δηλαδή η σοβαρή απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να διαθέσει σοβαρά χρήματα ως απευθείας επιδοτήσεις στις πληττόμενες χώρες, μία από αυτές και η Ελλάδα, για να ξοδέψουμε τα επόμενα χρόνια έτσι ώστε να αναπτύξουμε περισσότερο την οικονομία μας. Σε αυτό το ταμείο του COVID-19 εντάξαμε ένα τριετές πλάνο
πολύ για νέου επενδυτικού κλεοπάκ. Για το έτος 2020, η κοινή μας υπουργική απόφαση με τον κύριο Κικίλια και τον κύριο Κοντοζαμάνη θα υπογραφεί λογικά μέσα στην εβδομάδα που ακολουθεί. Δευτέρα γίνονται οι τελευταίες αλλαγές μεταξύ των δύο υπουργείων και λογικά από την Τρίτη ξεκινά η υπογραφή της για να εκδοθεί μέχρι το τέλος της επόμενης εβδομάδας. Για το έτος 2020 το ποσό θα παραμείνει, αυτό έχουμε ανακοινώσει, 100 εκατομμύρια. Όμως, σκοπός μας είναι και έχουμε κάνει σχετική πρόταση στο Ταμείο Ανάκαμψης. Την επόμενη τριετία, δηλαδή για τα έτη 2021, 2022 και 2023, μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης να χρησιμοποιήσουμε 200 εκατομμύρια το χρόνο για το επενδυτικό clawback. Δηλαδή να δώσουμε στο σύνολο 600 επιπλέον εκατομμύρια μέσα στην επόμενη τριετία, με σκοπό να γίνουν κλινικές μελέτες, επενδύσεις στις φαρμακοβιομηχανίες, πρόσληψη εξειδικευμένων ερευνητών και επιστημόνων, εισαγωγή νέων τεχνολογιών, με κύριο στόχο την αύξηση των εξαγωγών και την παραγωγή νέων καινοτόμων θεραπείων από ελληνικά χέρια και από ελληνικά μυαλά στην Ελλάδα. Ήδη μεγάλες εταιρείες ελληνικής ιδιοκτησίας, όπως παραδείγματος χάρη η εταιρεία Δέμος, η εταιρεία Λπεν, έχουν ανακοινώσει, η εταιρεία Vianex, έχουν ανακοινώσει μεγαλεπίβολα σχέδια μετά την ανακοίνωση αυτής της αποφάσεως μας, αλλά και ξένες εταιρείες όπως η Beringer, η Pfizer, έχουν ήδη βάλει μπρος σοβαρές επενδύσεις πάνω σε αυτόν τον τομέα, ακριβώς διότι έρχεται για πρώτη φορά η ελληνική πολιτεία, δαπανά επενδύει ένα πραγματικά πολύ μεγάλο ποσό πάνω στον τομέα της παραγωγής φαρμάκων στην Ελλάδα, αντιμετωπίζει την φαρμακοβιομηχανία ως παράγοντα ανάπτυξης ελληνικής οικονομίας και όχι ως παράγοντα βάρους στα ασφαλιστικά ταμεία και εν γέννη στον προϋπολογισμό. Και πιστεύουμε ότι εφόσον τα χρήματα αυτά δαπανηθούν σωστά, η ευθύνη των επιλέξιμων δαπανών ανήκει στο Υπουργείο Ανάπτυξης, στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, που κάνει και την αξιολόγηση των προτάσεων σύμφωνα με την κοινή μας υπουργική απόφαση. Και αν σε αυτό συνυπολογίσουμε τα αρκετά μέτρα ανακουφιστικά για το clawback που έχει θέσει σε κίνηση ο Υπουργός Υγείας και που το ένα με το άλλο αναπτύσσονται, παραδείγματος χάρη σημαντικό, η έξοδος των εμβολίων από τον υπολογισμό της εν γέννη φαρμακευτικής δαπάνης και του ορίου του clawback, που τα εμβόλια τα έχει εντάξει ο ΣΥΡΙΖΑ μέσα στην φαρμακευτική δαπάνη, σε αντίθεση με αυτό που κάναμε εμείς, και φυσικά με την εφαρμογή των θεραπευτικών πρωτοκόλων, κλειδωμένων αυτή τη φορά και όχι θεωρητικών, θα δώσουν την ευκαιρία να έχουμε ταυτόχρονα αναπτυξιακή διάσταση στην ελληνική φαρμακοβιομηχανία και ταυτόχρονα έλεγχο του clawback, του οποίου η εκτόξευση και η μακροχρόνια παραμονή του μόνο ζημία θα προκαλέσει στην αγορά του φαρμάκου και στις δραστηριοποιούμενες εταιρείες. Πιστεύουμε ότι σε συνδυασμό αυτές οι δύο πολιτικές, δηλαδή τα χρήματα από τη μία προς ανάπτυξη του κλάδου και από την άλλη το συμμάζεμα της φαρμακευτικής δαπάνης που στα χρόνια του ΣΥΡΙΖΑ είχε φτάσει, είχε ξεχυλώσει, είχε ξεφύγει από κάθε έλεγχο, θα οδηγήσουν τα επόμενα χρόνια την ελληνική φαρμακοβιομηχανία, λέγοντας ελληνική δεν εννοώ μόνο ελληνική ιδιοκτησία, εννοώ τα εργοστάσια που θα παράγουν και τις εταιρείες που θα αξιοποιούν χρήματα και θα επενδύουν στην Ελλάδα, είτε είναι ελληνικής είτε είναι ξένης ιδιοκτησίας. Αλλά στο σύνολο αυτός ο κλάδος θα μπορέσει να δώσει στην ελληνική οικονομία τεράστια δύναμη στο ακαθάριστο των εθνικών προϊόν και θα δημιουργήσει πολλές νέες θέσεις εργασίας, καλό πληρωμένες, θα συμβάλλει στο brain gain και θα αλλάξει σε μεγάλο βαθμό την εικόνα που το κράτος και η κυβέρνηση εκάστοτε αντιμετωπίζει την φαρμακοβιομηχανία. Θέλω να πω εδώ στο κλείσιμο αυτή τη πρώτη μου τοποθέτηση και με εδώ για να απαντήσω κάθε ερώτηση, ότι ήδη το επενδυτικό clawback είχε μια μεγάλη επιτυχία το 2019. Η θέσπιση του ήταν και ο κυριότερος λόγος που η εταιρεία Pfizer αποφάσισε να επιλέξει την Θεσσαλονίκη για τη δημιουργία του ενός από τα 6 παγκοσμίως digital center και του ενός από τα 2 που έφτιαξε στην Ευρώπη, το άλλο στο Cambridge, το δεύτερο στη Θεσσαλονίκη. Ο κυριότερος λόγος που η Pfizer πίστηκε να επιλέξει την Ελλάδα έναντι άλλων χωρών που ήταν υποψήφιες για το Digital Center ήταν το επενδυτικό clawback. Και βεβαίως να πω ότι αυτή η επένδυση πηγαίνει πάρα πολύ καλά. Μέχρι τέλος του χρόνου, όπως είχε ανακοινώσει η Pfizer, ήδη έχουν γίνει οι πρώτες 75 προσλήψεις και έχουν γίνει τα συνεντεύξεις των βιογραφικών για την πρόκληση 200 μηχανικών ηλεκτρονικών υπολογιστών στη Θεσσαλονίκη, στο Digital Center της Pfizer μέχρι τέλος του χρόνου. Αλλά όπως μας ενημέρωσαν πριν από λίγες εβδομάδες, η διαδικασία πηγαίνει τόσο καλά που αποφάσισαν να επεκτείνουν τις θέσεις εργασίας από 200 σε 500. Και έτσι το επενδυτικό clawback αρχίζει να έχει άμεση επίπτωση σε καλά αμοιβόμενες θέσεις εργασίας, σε υψηλή τεχνολογία, ακριβώς διότι η κυβέρνηση έχει όραμα και προχωράμε με μεγάλη ταχύτητα, χωρίς δισταγμό, στη λήψη σοβαρών αποφάσεων
για την αλλαγή του μοντέλου της φαρμακοβιομηχανίας και γενικά του πώς η κυβέρνηση αντιμετωπίζει αυτούς τους κλάδους υγείας. Τώρα να πω και ένα ακόμα στο κλείσιμο για το σύνολο της Ευρώπης, όπως ξεκίνησα και στην εισαγωγή μου. Είναι σημαντικό ότι η ίδια η Ευρώπη κατάλαβε ότι η πλήρης εξάρτησή της από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να αποτελέσει μακροπρόθεσμα παράγοντα πολύ μεγάλου κινδύνου για την υγειονομική ασφάλεια του πληθυσμού της και ήδη φαίνεται ότι θα υπάρξουν και στο νέο ΕΣΠΑ αλλά και στο Ταμείο Ανάκαμψης κεντρικά και ευρωπαϊκά συγκροτημένες πολιτικές για να μπορέσουν οι χώρες να αναπτύξουν παραγωγή όχι μόνο φαρμάκων αλλά και πρώτων υλών μέσα στα όρια της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, κάτι που η Ελλάδα καλωσορίζει με πολύ μεγάλη χαρά. Και λέω και το μικρό παράδειγμα του αντισηπτικών και των μασκών, όπου σας είπα στην αρχή ότι όταν ξεκίνησε η κρίση η παραγωγή εντός Ευρώπης ήταν πάρα πολύ μικρή. Η Ελλάδα αποτέλεσε μία από τις χώρες παράδειγμα που μίμησε αυτό. Με συγκεκριμένες πολιτικές αναπτύξαμε την παραγωγή υγειονομικού υλικού σε αντισηπτικά και μάσκες μέσα σε διάστημα λίγων μηνών. Η παραγωγή ημερήσια αντισηπτικών 12-πλασιάστηκε. Και η παραγωγή μασκών δεν μπορώ να το υπολογίσω γιατί από τις 0 σχεδόν μάσκες που παράγαμε, παράγαμε σήμερα ημερησίως αρκετά εκατομμύρια. Άρα λοιπόν αποδείξαμε ότι και μπορούμε να έχουμε ισχυρή παραγωγή εγχώρια και ανταγωνιστικές τιμές και καλές ποιότητες προϊόντα τα οποία όχι μόνο καταναλώνονται πια από τον εγχώριο πληθυσμό μειώντας τις τιμές και δημιουργώντας συνθήκες υγειονομικής ασφάλειας, αλλά πλέον προχωρούν και σοβαρές εξαγωγές στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες και γινόμαστε εξαιρετικά ανταγωνιστικοί. Άρα όρεξη να έχουμε, όραμα, σκληρή δουλειά, καλή συνεργασία μεταξύ μας και όλα θα πάνε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε πολύ κύριε Υπουργέ. Νομίζω ότι δεν μπορούμε παρά να συμφωνήσουμε και για την αλλαγή της αντίληψης σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Επίσης πρέπει να κατανοήσουμε ότι είναι μια ευκαιρία το Ταμείο Ανάκαμψης για τον υγειονομικό τομέα της χώρας, η οποία δεν πρέπει να πάει χαμένη. Από το τελευταίο σας σχόλιο, το όρεξη να έχουμε, νομίζω ότι δεν μας παίρνει να μην έχουμε όρεξη. Συγχωρέστε με για την αδόκιμη έκφραση. Δεν νομίζω ότι θα μας δοθεί άλλη τέτοια ευκαιρία να ανατάξουμε τον υγειονομικό τομέα και σε όρους αναπτυξιακούς. Και θα έλεγα ότι όντως το επενδυτικό, όλη αυτή η επενδυτική αντιμετώπιση του κλόμπακ μόνο θετικά αποτελέσματα μπορεί να έχει. Και επειδή γνωρίζω ότι είστε ένας τολμηρός υπουργός, θα έλεγα ότι θα πρέπει να τολμήσετε να διευρύνετε το πεδίο εφαρμογής της συγκεκριμένης διάταξης, υπό την έννοια ότι 100 ευρώ που εισπράττει η χώρα ως clawback δεν έχουν το ίδιο βάρος με 100 ευρώ που θα εισπράξει ως επένδυση για περαιτέρω δραστηριότητα, διότι τα δεύτερα θα αποδώσουν ακόμη περισσότερο. Προφανώς, αν δεν είχαμε την πανδημία, ίσως και η διαχείριση τέτοιου είδους δράσεων να ήταν διαφορετική και ίσως πιο επιθετική. Παρ' όλα αυτά, έχουν δώσει ήδη θετικά αποτελέσματα. Νομίζω ότι κινητοποιείται μια διεργασία επενδυτική. Για να γυρίσω τη συζήτησή μας στο σχέδιο Πισαρίδη, υπάρχει μια σαφής αναφορά στις φοροελαφρύνσεις και σε τέτοιου είδους κίνητρα αναπτυξιακά και για το χώρο της υγείας και μια γενικότερη αναφορά στο εισαγωγικό μέρος του σχεδίου για την ενδυνάμωση της έρευνας. Τα πανεπιστήμια πρέπει να απαγκιστρωθούν από αυτό το γραφειοκρατικό πλαίσιο που συνόδευε επί σειρά ετών τη λειτουργία τους. Έχω πραγματικά πολλά παραδείγματα να σας πω που μπορούν να συμβάλλουν καθοριστικά στην αναπτυξιακή πορεία της χώρας, γιατί ανάπτυξη, καινοτομία, έρευνα, ειδικά στον χώρο της υγείας, πάνε μαζί. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια ερώτηση για τον κύριο Υπουργό. Μας είπε ότι θα δεχτεί ερωτήσεις, άρα δεν ξέρω, δεν βλέπω κάποιο χεράκι εδώ στο... Δεν υπάρχει κάποια ερώτηση. Θα πρέπει επίσης να παραδεχτούμε ότι όλη αυτή η ιστορία με το Ταμείο Ανάκαμψης, βλέπω και τον κύριο Κυριόπουλο, ίσως έχει κάποια ερώτηση, επιβάλλει διατομεακές συνεργασίες. Είναι πολλά τα υπουργεία που πρέπει να συνοηθούν και να συντονίσουν το έργο τους για να μπορέσουμε να δώσουμε περαιτέρω κίνητρα ανάπτυξη στον χώρο. Έχουμε το σχέδιό μας πάνω στο τραπέζι, έχουμε το Ταμείο Ανάκαμψης, προσδοκούμε σε μεγαλύτερη χρηματοδότηση του υγειονομικού τομέα στη βάση και της αλλαγής της ευρωπαϊκής ατζέντας και αντίληψης. Θα πρέπει όμως τώρα, και εδώ ίσως η μπάλα πέφτει και στον επόμενο μιλητή μας, που περιμένουμε συνέχεια να μας πει κάποια σχέδια και κάποιες σκέψεις του Υπουργείου Υγείας, το πώς όλο αυτό θα αξιοποιηθεί αναπτυξιακά. Γνωρίζουμε ότι ο υγειονομικός τομέας υποχρηματοδοτείται πάρα πολλά χρόνια, όμως επίσης γνωρίζουμε ότι η διαχείριση των πόρων, των λίγων πλέον πόρων που έχει να διαχειριστεί, γίνονταν με άτσαλο τρόπο για πολλές δεκαετίες. Άρα θα πρέπει να είμαστε βέβαιοι πρώτον ότι έχουμε στοχευμένες επενδύσεις στον χώρο της υγείας, εκεί που πραγματικά το σύστημα έχει ανάγκη. Δεν έχει νόημα να φτιάξουμε μια κλινική εκεί που η διπλανή κλινική είναι άδεια, για παράδειγμα.
ίσως τα ΣΔΙΠ και η συνεργασία του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα θα να πρέπει να τεθούν επικάτοπτος. Επιτρέψτε μου να μοιραστώ με όσους μας παρακολουθούν και με εσάς ένα παράδειγμα από τη γειτονική Ιταλία, όπου όταν είδαν ότι λόγω της πανδημίας υπάρχει πολύ μεγάλη ζήτηση υπηρεσιών, κάποια νοσοκομεία στην περιφέρεια του Λάτσιο έκαναν δημόσια νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας, έκαναν συνεργασίες με ιδιωτικά. Αν είχες κάποιο προγραμματισμένο ραντεβού για χειρουργείο με ένα δημόσιο νοσοκομείο και ο χρόνος αναμονής ήταν 3 μήνες, το δημόσιο νοσοκομείο είχε συνάψει συμβάσεις με ιδιωτικά της περιοχής, τα οποία είχε ελέγξει το ίδιο, έστενε τα περιστατικά αυτά στα ιδιωτικά, δεν πλήρωνε ο πολίτης τίποτα και το δημόσιο νοσοκομείο εισπράττει referrals, αμοιβές διαμεσολάβησης. Έτσι, το κρεβάτι του δημόσιου νοσοκομείου παραμένει διαθέσιμο ή ο χρόνος αναμονής μειώνεται, διοχετεύονται τα περιστατικά στον ιδιωτικό τομέα χωρίς περαιτέρω πληρωμή από τον ασφαλισμένο, από τον πολίτη, και το δημόσιο νοσοκομείο στο τέλος του χρόνου θα υπολογίσει και μία αμοιβή που του αναλογεί για τα referrals, για τις παραπομπές. Κάτι πολύ πρωτοποριακό, δηλαδή, αλλά και αυτονόητο, το οποίο επέτρεψε στο σύστημα που υπέστη πολύ μεγάλη πίεση να μπορέσει να κρατηθεί ζωντανό. Και άλλα τέτοια πολλά. Αλλά νομίζω ότι αυτό το οποίο θα πρέπει να κρατήσουμε είναι η καλή απόδοση του επενδυτικού rebate, η εφαρμογή του οποίου κατά άποψή μου πρέπει να διευρυνθεί. Από καθαρά ακαδημαϊκό ενδιαφέρον έχω κάνει μια άσκηση με πραγματικά νούμερα και από την οποία προκύπτει ότι θα λειτουργήσει ως χιονοστιβάδα για τις επενδύσεις. Ξέρετε, μια επένδυση φέρνει την άλλη. Και άμα δημιουργηθεί ένα θετικό επενδυτικό κλίμα, αυτό πραγματικά λειτουργεί ως χιονοστιβάδα. Είναι και ο Άγγελος ο Τσακανίκας θα μας τα πει, φαντάζομαι, στη συνέχεια. Και νομίζω ότι πραγματικά μας δίνεται μια πρώτη στάξη ευκαιρία. Δεν ξέρω, κύριε Υπουργέ, αν θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο. Δεν υπάρχει κάποια ερώτηση συγκεκριμένη με βάση. Θέλω να κάνω μια. Πολύ ωραία. Κύριε καθηγητά. Καλημέρα σε όλους σας. Χαίρομαι που είναι μαζί μας ο κύριος Γεωργιάδης και νομίζω ότι ήταν εξαιρετική σαφήνειας τα θέματα τα οποία έθεσε όσον αφορά την ανάπτυξη της επενδύσης στον υγειονομικό τομέα. Διέκρινα 2 τα οποία είναι τα πλέον σαφή. Το πρώτο αφορά τη φαρμακευτική βιομηχανία και εδώ υπάρχει μια ωριμότητα, θα έλεγα, στην πολιτική και επιχειρηματική συζήτηση τα τελευταία χρόνια. Κατά συνέπεια, οι κατάλληλες πολιτικές και τα κίνητρα που πρέπει να αναπτυχθούν θα δώσουν τη δυνατότητα να έχουμε καλές απαντήσεις. Και η δεύτερη διάσταση είναι εντελώς καινούργια. Υπενήχθηκε ο κύριος Υπουργός ότι όλη η Ευρώπη δήλθε από μία στενοπό στην αρχή της πανδημίας εξαιτίας έλλειψης υγειονομικού υλικού, το οποίο κυρίως παράγεται από την Νότιο-Ανατολική Ασία και που διαφάνηκε στην παρούσα συγκυρία ότι είναι σχεδόν στρατηγική σημασία. Το να έχεις γάντια δηλαδή, προσωπίδες και αντισηπτικά. Κατά συνέπεια, νομίζω ότι είναι ένα πεδίο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, μερικές από τις οποίες αντέδρασαν, ελληνικές, αντέδρασαν σε απίστευτα όρια ταχύτητας, επάρκειας και ποιότητας, και αυτό θα έλεγα ότι είναι μια παρακαταθήκη στο να έχουμε ένα αναπτυξιακό σχέδιο με τα κατάλληλα κίνητρα και τα οποία θα ξεπεράσουν το μεγάλο εμπόδιο του κόστους εργασίας, το οποίο μπορεί να χειριστούμε με κατάλληλους τρόπους, ώστε να έχουμε ένα δίκτυο βιοτεχνιών οι οποίες εξασφαλίζουν όχι μόνο εθνική επάρκεια, αλλά ενδεχομένως και χάρη στην υψηλή ποιότητά τους έχουν και μια εξαγωγική διάσταση. Όμως το σχέδιο Πισαρίδη, το οποίο, όπως είπε ο κύριος Σουλιώτης, είναι ορισμένα bullets και νομίζω ότι η κριτική που έγινε στο σχέδιο είναι άδικη και επιφανειακή και δογματική, θα έλεγα, σε μεγάλο βαθμό. Πολλοί από μας, από τη συντεχνία τη δική μας, περίμεναν μια κάποια λίστα, μια συριακή λίστα διανομής, κατανομής κονδυλίων για την ανασυγκρότηση του λεγόμενου ΕΣΥ. Νομίζω, δεν ξέρω ποιοι έθεσαν αυτές τις γραμμές στο σχέδιο Πισαρίδη. Η πρώτη, θα έλεγα,
Σωστή απάντηση είναι ότι σωστά είδαν το σύστημα υγείας το σύνολό του. Και σωστά επίσης επέμειναν μόνο σε ορισμένα σημεία στα οποία υπάρχει ωριμότητα και κοινός τόπος για τις πολιτικές, κοινωνικές και άλλες δυνάμεις. Κατά συνέπεια, πάνω σε αυτά τα σημεία είναι καλό να δουλέψουμε το σύνολο, το όλον του υγειονομικού τομέα και όχι απλά τον κρατικό τομέα. Εκείνο το οποίο, και δεν ξέρω, είναι βέβαια διακυβερνητικής αρμοδιότητας, έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία, είναι η επενδύση και η κινητοποίηση πολιτικών όσον αφορά τις ιδιωτικές πληρωμές και παραπληρωμές, αυτό δηλαδή που αποκαλείται παγκοσμίως συμπληρωματική ασφάλιση, και προς αυτή την κατεύθυνση μπορεί να μην είναι επενδυτικό με την κλασική έννοια του όρου που θέλουμε, αλλά ένα τέτοιο άνοιγμα κατά τη γνώμη μου θα είχε πολλαπλές ευεργετικές επιπτώσεις και στο σύνολο του υγειονομικού τομέα και στους εργαζόμενους, αλλά και στο άνοιγμα θέσεων εργασίας που στη συνέχεια θα κινητοποιούσαν την ανάπτυξη. Ευχαριστούμε τον κύριο Υπουργό για την παρουσία του και την επικοδομητική προσέγγιση του προβλήματος που κάνει, και γνωρίζοντας ότι είναι επιθετικά δραστηριός και με πρωτοβουλίες, περιμένουμε από αυτό είναι αρκετά πράγματα. Μόνο κλείνοντας, αγαπητέ κύριε καθηγητά, ως παράδειγμα αυτό που λέτε, μέσα στην κρίση αδειοδοτήσαμε πολύ ταχύες διαδικασίες εταιρείες και για να παράξουν αντισηπτικά αλλά και μάσκες. Αυτό ήταν το κέρδος μας. Ήταν κέρδος αυτό, μεγάλο. Φυσικά. Προσέξτε τώρα τι ζούμε σήμερα. Τόσο στα αντισηπτικά, όσο και στις μάσκες, ειδικά στις μάσκες είναι πολύ εντυπωσιακή πρόοδος. Όχι μόνο καλύψαμε πλήρως την εγχώρια ζήτηση με αποτέλεσμα να υπάρχει πλήρης επάρκεια και πια δεν ακούγεται πουθενά αυτό που ζούμε τις πρώτες εβδομάδες, που θα βρούμε αντισηπτικά, που θα βρούμε μάσκες, υπάρχουν σε πληθώρα. Αλλά κάνουν πλέον και σοβαρές εξαγωγές. Μάλιστα, έχουν κερδίσει στις μάσκες οι εταιρείες, οι δύο αυτές μεγάλες εταιρείες φτιάξανε πολλούς ευρωπαϊκούς διαγωνισμούς σε ευρωπαϊκά κράτη και τροφοδοτούν με μάσκες το δημόσιο σύστημα άλλων κρατών. Μου έκανε ένα εντύπωση ότι και στη Γερμανία οι εταιρείες κερδίσανε πολλούς διαγωνισμούς. Άρα λοιπόν δείχνουμε ότι είμαστε και ανταγωνιστικοί και γρήγοροι, εάν το θέλουμε. Αυτό είναι το συμπέρασμα. Και εγώ είχα μια επιτυχημένη περίπτωση, αν θέλετε, συνεργασίας του κράτους με την ιδιωτική πρωτοβουλία, ότι εμείς βάλαμε με εξαιρετικά ταχύες διαδικασίες, ακόμα και με νομοθέτηση, τις αδειοδοτήσεις, χωρίς να χρειαστεί να περιμένουν χρόνια, όπως συνήθως συνέβαινε. Και ο Στούντας, ως πρώην πρόεδρος του ΕΟΦ, ξέρει, παραδείγματος χάρη, ότι για να βγει η άδεια παραγωγής αντισηπτικού σε μια βιομηχανία μπορεί να έκανε και 1,5 με 2 χρόνια. Και εμείς το βγάλαμε με ένα νόμο σε 24 ώρες. Λοιπόν, αλλά δείξαμε ότι μπορούμε να σεβόμαστε την ποιότητα, την προστασία της δημόσιας υγείας, αλλά και να πατάξουμε τη γραφειοκρατία. Και αυτό είναι κάτι να μας μείνει ως εμπειρία για μετά την πανδημία. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ την πρόσκληση. Εγώ συνεχίζω το πρόγραμμα. Να είστε καλά. Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Υπουργέ. Το στίγμα είναι σαφές. Είναι αναπτυξιακή η διάθεση, το πρόσημο θετικό. Η έκθεση Πισαρίδη αποτελεί μια πλατφόρμα με στόχους ανάπτυξης. Θα έλεγα ότι το ότι πολύ γρήγορα στη χώρα αποκαταστάθηκε το πρόβλημα της επάρκειας όλων αυτών των αναγκαίων ειδών, το διαπιστώσαμε. Να θυμίσω ότι κλειδωνίστηκαν ακόμη και σχέσεις μεταξύ κρατών εκείνη την πρώτη περίοδο της διπλωματίας, της πανδημίας, όπου δεσμεύονταν τεράστιοι όγκοι προϊόντων που προορίζονταν για αλλού. Αλλά η χώρα πάρα πολύ γρήγορα έδειξε αντανακλαστικά. Επίσης, να σας θυμίσω μόνο, γιατί στην Ελλάδα έχουμε λίγο έτσι αμνησία εύκολα. Επιλεκτική. Καταφέραμε και να καλύψουμε τη ζήτηση και να μην βάλουμε πλαφόν, όπως μας ζητούσε τότε η αντιπολίτευση, και να έχουμε σήμερα δει την καμπύλη τις χαμηλότερες τιμές αντισηπτικά από όλη την Ευρώπη. Άρα λοιπόν, αν δουλέψουμε σωστά, όλα γίνονται. Αρκεί να δουλέψουμε σωστά. Λοιπόν, να είστε καλά, καλημέρα. Κύριε Υπουργέ, ευχαριστούμε πολύ. Πριν δώσω το